Και εκεί, σε αυτή τη χρονιά, πήρε και το ασημένιο παπούτσι στην Ευρώπη. Σαν δεύτερος, γι' αυτό λέμε και ασημένιο, πίσω από το μεγάλο center for της Εθνικής Γερμανίας και της Bayern Μονάχου, τον Gerd Müller, που είχε ένα γκολ παραπάνω. Τη χρονιά εκείνη, όποιος θυμάται, και θα μας το πει και ο κύριος Αντώνης, ο κύριος Αντώνης είχε 11 δοκάρια και 17 γκολ που σας ακυρώσανε, τα οποία τα τρία μπορούσαν να είναι... Μπορούσαν να μετράγανε. Να μετράγανε. Δηλαδή σκεφτείτε τι, δηλαδή μπορούσε άνετα να ήταν πρώτος χώρος της Ευρώπης με ένα ρεκόρ ακατάρρυπτο για τα ελληνικά δεδομένα που ήδη με τα 39 είναι ακατάρρυπτο. Και πρώτο σκόρερ στο κύπελο πρωταθλητριών Ευρώπης που έφτασε ο Παναθηναϊκός στο Γουέμπλι με 10 γκολ το σημερινό Champions League. Αυτά για ορισμένους που θέλουν να λιδωρήσουν την ιστορία του Παναθηναϊκού στο Γουέμπλι. Δεν έχουν το ανάστημα να το κάνουν κανένας, από ζηλοφθονία το κάνουν. Το Champions League μετονομάστηκε, μάλλον το όνομα Champions League προήρθε από το παλιό Κύπρο Πρωταθλητριών από το 1992 και εντεύθερα. Πρέπει να σου πω ότι για τα 10 γκολ υπάρχουν 14 ποδοσφαιριστές στα 53 χρόνια που υπάρχει Κύπελλο Πρωταθλητριών Ομάδων Ευρώπης ή Champions League που πέρασαν τα 10 γκολ. Όλοι οι άλλοι είναι κάτω από 10 γκολ. Και ένας από αυτούς που έχουμε 10 και πάνω είμαι και εγώ. Δηλαδή μέσα σε 14 ποδοσφαιριστές. Σε όλη την ιστορία. Σε του Ευρωπαϊκού Πρωταθλητριού. Έτσι για την ιστορία να λέμε και τέτοια πράγματα. Όχι, αυτό το λέω κύριε Αντώνη μου, γιατί αρκετοί εδώ. Εμείς δεν ασχολούμαστε με Ολυμπιακούς, αλλά αρκετοί εδώ προσπαθούν να λιδωρήσουν την ιστορία του Γουέμπλι. Κοίταξε, και ιδίως μετά το ρεπορτάζ του κυρίου Παπαχελά με την κυρία ότι ήταν. Αθλειότητες, δεν ασχολείστε τώρα. Ξαφνικά έγινε αξιόπιστο πρόσωπο τώρα. Τώρα έγινε αξιόπιστο πρόσωπο. Μέχρι τώρα ήταν υποδιωγμών και επειδή είπε αυτά έγινε αξιόπιστο. Μα είναι δυνατόν? Αυτό είναι ίδιο της ελληνικής μας φυλής. Εμείς προχωρήσαμε τότε Νταϊλίκη, Σπαθή, είχαμε μια πολύ καλή ομάδα. Συγκυρία πολλών καταστάσεων. Είχαμε και τύχη με την Everton, το λέμε δημόσια. Αλλά είχαμε μια ομάδα που έχει σκοράρει σε όλους τους αγώνες εκτός έδρας και δεν δεχτήκαμε γκολ μέσα στον ναό. Δεν φάγαμε γκολ σε λεωφόρο. Εύκολο είναι που, για πέστε μου μια ομάδα που είχε αυτές τις περγαμηνές. Θα σε ρωτήσω κάτι. Έβαλες 39 γκολ, βγήκες δεύτερο σκόρερ Ευρώπης. Και δεν ήξερε μπάλα. Αν ήξερε. Τι ψάχνει. Δεν το αντιλέμε. No comments, δεν σχολιάζουμε τα αυτά. Είναι καφενειακή συζήτηση. Λοιπόν, εγώ ήμουνα πίσω και δεξιά. Φωνάζω λοιπόν στον Αντώνη δυνατά να φύγει τελείως δεξιά από το κέντρο που ήταν τη μεγάλη περιοχή, να φύγει δεξιά και πράγματι φεύγει με την προοπτική να δεχθεί μια μεγάλη σέντρα. Παίρνει μαζί του τον Μποκίτσεβιτς και τον Παύλοβιτς. Τους πήρε και τους δυο. Και τον Παύλοβιτς και τον Μποκίτσεβιτς από εκεί. Και φεύγω εγώ διαγώνια από εκεί μέσα, από εκεί κάτω. Διαγώνια έτσι εδώ. Και όταν φτάνω εδώ, είναι τρύπα. Μου πετάει ο φυλακούρης στην μπάλα την ώρα που του φωνάζει. Και όπως τρέχω, της κάνω ένα σκορ. Τον αέρα που σε φόρανε, κάνει μπάλα 2, 3, 4 και κάπου από εκεί και εδώ. Wilsoft toch nog. En Bazovic, maar dat klopt niet, die omhaal. En daar is Anthony Jadez naast. 12e minuut. En voor het eerst Ajax in moeilijkheden hier in de herhaling. En Anthony Jadez met zijn 1,91 ging zeer hoog en kopte maar rakelings naast de retuur. Εν πάση περιπτώσει, εμείς την αποστολή μας την εκπληρώσαμε στο έπακρο. Πρέπει να πούμε ότι αυτό που είπα προηγουμένως έχει μεγάλη σημασία, ότι 16 γκολ επέτυχε ο Παναθηναϊκός σε αυτή την εκδήλωση, την πορεία προς το Γουέμπλι. Δεν δέχτηκε κανένα γκολ εδώ. Πέτυχε σε όλους τους αγώνες εκτός έδρας. Και οι σκόρες ήταν για την ιστορία, όχι για να γιάσουμε τα γένια μας, ήταν ότι έβαλα 10 γκολ εγώ, 2 ο αγαπητός Αρισίδης, 2 ο Ελευθεράκης, 1 ο Δωμάτιος και 1 ο Δελιγέννης. Η
Μια ευκαιρία χάθηκε για τον Παναθηναϊκό να νικήσει την National στον πρώτο τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών κόσμου. Μολονότι έπαιξε σπουδαία, εκυριάρχησε καθ' όλη σχεδόν τη διάρκεια του αγώνος και δημιούργησε ευκαιρίες για γκολ, δεν κατόρθωσε να νικήσει τους Ουρουγουανούς, υποχρεωθεί σε ισόπαλο αποτέλεσμα. Κατόπιν τούτου, πρέπει να κερδίσει μέσα στο Μοντεβιδέο την National για να μπορέσει να φέρει το κύπελο στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός στάθηκε φοβερά άτυχος στον αγώνα του με την National γιατί δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που ο ίδιος δημιούργησε. Και έτσι έχασε γκολ. Στο 41 λεπτό η τύχη φάνηκε να χαμογελά στον Παναθηναϊκό όταν ο Φυλακούρης με κεφαλιά εσημείωσε ένα γκολ. Τέσσερα όμως λεπτά αργότερα η National ισοφάρισε με σούτ του Αρτίμη. Στο 58 λεπτό η ελληνική ομάς γνώρισε τη μεγαλύτερη ατυχία της. Έχασε το θαυμάσιο πιστοφύλακα το Μαρά, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρότατα από κόντρα που του έκανε με σκληρότητα ο Μοράλες. Ο τραυματισμός του το Μαρά επέδωσε οπωσδήποτε ψυχολογικά πάνω στους παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά και γενικότερα στην όλη ποιότητα και στο ρυθμό του αγώνος. Και έτσι η ισοπαλία με σκορ 1-1 ήταν το μοιραίο αποτέλεσμα. Φίλοι Παναθηναϊκοί, καλησπέρα. Δώστε μια απάντηση στην προπαγάνδα των ακατανόμαστων για την ιστορική μας πορεία στο Γουέμπλι. Τι δίνει μόνος του ο κύριος Αντώνης εδώ? Είναι όλες αθλειότητες, κόμπλεξ, χωρίς στοιχεία και ισχύει το ρητό που λέει όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια. Ο Φέρνης Πούσκας ήταν από τις μεγαλύτερες, τις μέσους τέσσερις καλύτερες ποδοσφαιριστές του πλανήτη Γη όλων των εποχών. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος. Οικογενειάρχης, μποέμ, ανοιχτόκαρδος, γενναιόδωρος. Και να σας πω δύο παραδείγματα να αποδείξω αυτό που λέω για την ποδοσφαιρική του αξία. Όταν έβρεχε πηγαίναμε στο μπάσκετ και κάναμε προπόνηση. Και έστεινε την μπάλα στο κέντρο του μπάσκετ και έκανε με το πόδι σκαφτή μπαλιά, μπάλα ποδοσφαίρου και έβαζε καλάθι. Απευθείας. Και του λέμε καλά, έτυχε. Για ξανακάνε τον κύριε. Φέρες, το λέμε, μυστεριά, ξανακάνε, μπορεί να έτσι. Ξαναπαίρνει φόρα, στείνει την μπάλα, κάνει τον υπολογισμό του, σκαφτεί παλιά, καλάθια απευθείας σου λέει. Ρωτάω τώρα, ποιος μπορεί να το κάνει. Δεύτερο, όταν έκανε τα σούτ του τερματοφύλακες, έλεγε στον Νίκο Νομόπουλου ή στον Κωνσταντίνο. Από εκεί. Θα κάθισε στο κέντρο της εστίας και εγώ θα σου στείλω σε αυτή τη γωνία την μπάλα. Και του λέει και πού θα τη στείλει, για να μην έχει και αγωνία από εδώ ή από εκεί. Και του λέω, θέλεις. Απέκουσε. Πήγαινε στο παραθυράκι, φώναζε ο Τάκης. Όχι! Φώναζε ο Κωνσταντής. Μα δεν μπορώ. Δε. Δηλαδή, μιλάμε το αριστερό το πόδι, ήταν διαβήτης, ζωγράφης. Είχε ένα κουντεπιέ τέτοιο. Η μπάλα έγινε σαν κατευθυνόμενο βλήμα. Σταμάταγε, τα κούνια, σουτάριζε, έκουβε. Μιλάμε για μεγάλο, για κολοσσός, μιλάμε. Παγκόσμιος κολοσσός και τον είχε ο Παναθηναϊκός, η Ελλάδα. Στα πόδια της εδώ και δεν τον υπολογίζαμε. Δεν τον αξιοποιήσαμε. Δεν τον υπολογίζαμε. Δεν τον υπολογίζαμε. Και, δεν τον το και με τα θάνατον που, ναι. Που πρέπει να πω ότι γιατί πήγαμε εμείς αντιπροσωπεία και πάμε και στο τουρνουά του Μπούσκα σαν Παναθηναϊκός που συμμετέχει η Ρεάλ και έγινε η κηδεία του με τιμές αρχηγού κράτους. Και το γήπεδο, το παλιό γήπεδο της Ουγγαρίας, το ΝΕΠ Stadion, ονομάστηκε Στάδιο Φέρεντς Πούσκας. Έτσι τιμάνε. Και τον έχουνε τα οστά του, το έχουνε στην Καθολική Εκκλησία της Βουδαπέστης. Έτσι τιμάνε στο εξωτερικό της προσωπικότητας. Διότι δεν ήταν μόνο και ποδοσφαιρική προσωπικότητα, ήταν και κοινωνική και πολιτική. Μιλάμε για... Και τον είχαμε εμείς δικό μας άνθρωπο, προπονητή, και τον υπολογίζαμε. Ερυθρός Αστέρας Παναθηναϊκός. Ημιτελικός. Ναι, ημιτελικός. Ο πρώτος αγώνας γίνεται στην Σερβία. Ο αγώνας, όπως πολύ καλά ξέρει ο κόσμος, έλεξε 4-1. Όμως... Τι στραβό έγινε. Όμως, ναι. Το σκορ δεν εκπροσωπεί την πραγματική εικόνα του αγώνα. Ήταν, μην ξεχνάμε, ότι μια πολύ κακή ημέρα του Τάκη του Οικονομόπουλου. Ένα γκολ δεν πέρασε τη γραμμή.
και τα δύο γκολ, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, να είναι καλά ο Τάκης, να μην παραξηγήσει. Ο Τάκης έδειξε μια. Σαν να έπαθε ένα κλακάζ. Κάτι δεν λειτουργήσε καλά. Έχασε τα ανακλασικά του και φάγαμε δύο γκολ που η μπάλα έκανε γκέλ και έμπαινε μέσα και ο Τάκης δεν κοιτάει. Περίεργο πράγμα. Γι' αυτό και στο παραληπτικό έπαιξε ο Κωνσταντίνος. Βάλαμε τον γκολ με τον Καμάρα. Είχαμε ένα δοκάρι από την αρχή με τον Ελευθεράκη. Το μάτς ήταν 50-50. Το 4-1 δεν εκπροσωπεί την πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν επιστρέφοντας τώρα, λέμε, εάν δεν φάμε γκολ, εμείς θα τους βάλουμε τρία γκολ. Και κάναμε και δηλώσεις κιόλας και εκτεθήκαμε κιόλας. Εάν κατορθώσουμε και δεν φάμε μέσα στον τάφο του Ιδού γκολ, στο ναό του ελληνικού ποδοσφαίρου, γιατί το γήπεδο της Λεωφόρου, εκεί ήταν η έδρα του Παδάκου, της εθνικής ομάδος, ήταν το πρώτο γήπεδο που είχε χλωροτάπητα, μην τα ξεχνάμε, το πρώτο γήπεδο προβολής, ήταν η έδρα των διεθνών αγώνων και πάει λέγοντας, το ξέρω και αυτό το λέμε έτσι. Όχι από μεγάλη χωρητικότητα, αλλά ήταν το πιο παλιό γήπεδο με όλα αυτά τα απαραίτητα στοιχεία. Τώρα, το μάτς λοιπόν της Αθήνας. Γίνεται το γήπεδο παντζουρισμός, βουητά κτλ. Με τηλεοράσεις, με ουράνια, με ελικόπτερα. Το γήπεδο βουίζει σε ελληνικό τοπίο στο κέντρο χώμα, στον goalpost χώμα. Και πρέπει εμείς να βάλουμε τρία γκολ το λιγότερο. Πίστευε ο κόσμος, κύριε. Και εμείς πιστέψαμε, εμείς το είπαμε ότι αν δεν φάμε. Κοίταξε, μια καλή ομάδα είχε. Πιστεύαμε. Και αυτή είχε έξι παίχτες της Εθνικής Ενωμένης Ιουγκοσλαβίας. Που ήταν μεγάλη ομάδα. Μεγάλο. Τώρα τον Τζάιζ, τον Αντωνίεβιτς, τον Κάραση, τον Τσίμοβιτς, τον Αντωνίεβιτς, τον Μπογίσεβιτς, τον Ντούικοβιτς. Αυτοί παίζανε 7 άτομα εθνική Ιουγκοσλαβία τότε στην καλή. Και γίνεται στο 32ο λεπτό, υπάρχει η κασέτα του Ερυθρού Αστέρα που μου την έδωσε ο Νίκος του Τσαούσης, τώρα δεν το ξεχνάω. Και γράφει και αρχίζει και λέει ο Γιαννάκακος. Θα σας αναμεταδώσουμε τον ποδοσφαιρικό αγώνα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου. Εθνικού Αστέρα Βελιγραδίου. Υπάρχει μια παύση και αρχίζει. Γκολ! Γκολ! Στο 32ο λεπτό. Και έβαλα το πρώτο γκολ. Στο 32ο λεπτό. Και έγινε τα πάνω κάτω. Ένα γήπεδο έτσι. Πέρασε όλο το ημίχρονο έτσι. Γίνεται το δεύτερο γκολ με την καλύτερη κεφαλιά της καριέρας μου. Ήταν μπροστά ο Μπογίσεβιτς, έγινε μια σέντρα, έγινε ένα κόλλινο. Ο Γραμμός έδωσε το Φυλακούρη και ο Φυλακούρης κάνει μια ωραία σέντρα με εσωτερικό φάλτσο. Και είναι μπροστά μου ο Μπογίσεβιτς με τον Καμάρα και πήγανε και οι δύο. Και έρχομαι από πίσω με φόρα, τους παίρνω με την ομοπλάτη και τους δύο, τους ρίχνω κάτω και κερδίζω την μπάλα και πάει η μπάλα σαν γιώμα. Αυτή είναι η κεφαλιά και πάει στο βάθος. Είδαμε την εικόνα. Εδώ επιδάνει ο Μπογίσεβιτς με τον Καμάρα. Αυτοί και οι ίδιοι πέφτουν τώρα και κοιτάξτε τον τροματοφύλακα και πήγε να βγει να πιάσει την μπάλα και εγώ την κέρδισα στον αέρα και δεν μπορούσε. Και το κεφάλι του είναι στο γοφό μου. Μιλάμε τώρα δηλαδή για 1,5 μέτρο. Αυτό είναι 1,90. Και πόσο ψηλά είμαι εγώ δηλαδή, πάνω από 2,5 μέτρα. Τέτοιο άλμα πήρα με φόρα από πίσω και πάτησα πολύ δυνατά. Αυτή η κεφαλιά είναι η καλύτερη κεφαλιά της καριέρας μου. Έγινε το 2-0. Ναι. Μετά γίνεται η φάση εκεί πέρα, τους πήραμε τον αέρα λίγο, αρχίζει να απογοητεύονται και κάνει μια ωραία μπαλιά ο Φυλακούρης. Φώναζε ο Πούσκας από τον πάγκο. Καμάρας, Καμάρας, λέει, δώσ' την μπαλιά στον Καμάρα. Και την έδωσε μια προσθένη μπαλιά και πιάνει ο Αρεσίδης με ένα κεφάλι με τα αριστερό πόδι και πήγε πλαϊνό πλεκτό, γίνεται 3-0. Και τώρα εμείς πρέπει να μην φάμε άλλο γκολ, γιατί τα δώσαμε όλα. Δηλαδή, αν τρώγαμε κάποιο γκολ, εγώ δεν έβλεπα να πέταμε άλλα δύο να προκριθούν. Και στο 81 γίνεται ένα σούτ από τον Κάραση. Έπαιξε ο Κωνσταντίνο, όπως είπαμε, γιατί ο Τάκης δεν ήταν καλός στο μάτς. Και μετά ακροδάχτυλα, δίπλα στο δοκάρι, έβγαλε την μπάλα κόρνα. Εάν τρώγαμε αυτό το γκολ, είχαμε τελειώσει. Όλες οι εφημερίδες του πλανήτη. Το ποδοσφαιρικό θαύμα. Ελληνική ομάδα σε τελικό του κυπέλου πρωταθλητριών ομάδων Ευρώπης. Με τάπες του Τσαγκάρι. Με καρφιά που όταν λιώνανε τρυπάγανε τα παπούτσια μας και τρυπάγανε και την κάλτσα και έτρεχε αίμα. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Πολύ μακριά είμαστε από τις οργανωμένες ποδοσφαιρικά χώρες Ευρώπης. Και παρά τα αυτά, με την παρουσία όπως είπαμε του μεγάλου Πούσκας και τη συγκυρία, πολύ καλό ποδοσφαιριστό και καλή ομάδος, πνεύμα ομάδος εννοώ όλοι μαζί, όχι μόνο αυτοί που παίζανε. Και άλλα 11 παιδιά ήταν απ' έξω. Παίζανε, μπαίνανε, βγαίνανε κοντά στην ομάδα. Και ήταν ποιος έπαιζε, ποιος δεν έπαιζε, δεν ασχολούνταν κανένας. Ήστερα, εφημερίδες ήταν δύο τότε, η Αθλητική και το Φως. Δεν υπήρχε αυτός ο βομβαρδισμός των ειδήσεων. Ας τον οπαδικό, ο βομβαρδισμός των ειδήσεων που πρέπει μέχρι να φλερτάρει μία είδηση έχουν έρθει 500 κτλ. Και έτσι φτάσαμε στον τελικό. Το τι έγινε μετά, δεν ξέρω αν τα έδειξε